Πάμε, πάμε να δούμε παρακαλώ πολύ το μήνυμα του Πρωθυπουργού. Από το καλπάκι Ιωαννίνων και από το ιστορικότατο καλπάκι Ιωαννίνων πριν από λίγη ώρα, όπου με τα πολλά είπε ότι θέλω να αναδείξω από το συγκεκριμένο σημείο την κινητήρια δύναμη που είναι πηγή κάθε θαύματος του ελληνισμού. Για να τον ακούσουμε. Το όχι αποτελεί την εθνική μας θέση απέναντι σε κάθε επιβολή. Ειδικά όταν προέρχεται από χώρες που όσο υψώνουν τη ρητορική τους, τόσο βυθίζονται στη δικιά τους απομόνωση. Όσοι φωνασκούν ότι τάχα κινούνται μόνο στο σκοτάδι, συχνά χάνονται μέσα σε αυτό. Και μην ξεχνάτε ότι άλλωστε και εδώ στο καλπάκι, μέσα στη νύχτα και πριν ξημερώσει, ήρθαν οι Ιταλοί. Για να τους απαντήσουν όπως έπρεπε, πρώτα οι Ηπειρώτες και οι Έλληνες. Και ύστερα η ίδια η ιστορία. Μάλιστα, πάμε να βλέπουμε παρακαλώ πολύ και παράλληλα τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη, όπου τα Ραφάλ πέταξαν στον ουρανό τη Θεσσαλονίκη σε σχηματισμό, έχοντας απογειωθεί από τις βάσεις της Τανάγρας και της Ανδραβίβας.